Στο ποδόσφαιρο δράση είχαμε στην Football League με τη διεξαγωγή της 22ης αγωνιστικής. Συνοπτικά τα αποτελέσματα. Καλυθέα Όφη 1-3, Βέρεια Κισαμικός 0-3 άνευ αγώνα, όπως και Χαρναϊκός Σπάρτη 0-3 άνευ αγώνα, Αέκαρα Εσκάκης Πανσεραϊκός 3-0, Παναχαϊκή Άρης 1-1, Τρίκαλα Πανηγιάλιος 1-0, Απόλλων Λάρισας Αναγέννηση Καρδίτσας 4-1, Απόλλων Πόντου Ιγυνιακός 2-0 και Εργοτέλης Δόξα Δράμας 0-1. Στο γήπεδο Καλαμαριάς, ο Απόλλων Πόντο υποδέχθηκε τον Ιγυνιακό και ήθελε την νίκη για να βελτιώσει τη θέση του στο βαθμολογικό πίνακα. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και μόλις το 5ο λεπτό πήραν τον προβάδισμα στο σκορ, όταν με σέντρα ο Γεωργιάδης βρήκε τον εορτάζοντα σήμερα Εδουάρδο Μπρίτο και ο Βραζιλιάνος με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0 για τους Καλαμαριώτες. Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 53ο λεπτό, όταν σε σέντρα του Λιάδη ο Χασομέρης με σουτ πλασέ έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Τόλιου, με τους κοκκινόμαυρους να σημειώνουν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη.